την ικανοποίησή του για την πορεία των μικρών και μεγάλων ζητημάτων του Δήμου Ιωαννιτών από τη Δημοτική Αρχή στα 2,5 χρόνια θητείας της αφενός, αλλά και τον προβληματισμό του για τη λειτουργία της παράταξης. Το ίδιο διάστημα εξέφρασε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας στην εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα. Και αν μένει για την πρώτη παράμετρο του έργου της Δημοτικής Αρχής, οι αναφορές του δεν ξέφυγαν από το πλαίσιο των κατά καιρούς αναφορών του στα Δημοτικά Συμβούλια αλλά και στις συνεντεύξεις τύπου, οι αναφορές του Δημάρχου για τη λειτουργία της παράταξης έμοιαζαν περισσότερο με απολογία. Αιτία και αφορμή, όπως ο ίδιος ανέφερε, το γεγονός ότι το μεσημέρι της Κυριακής τα μέλη της παράταξης συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από έναν ακριβώς χρόνο στην αντίστοιχη εκδήλωση. Ο κ. Μπέγκας παραδέχθηκε κάνοντας και αυτοκριτική πως οι συναντήσεις θα πρέπει να είναι πιο συχνές. Υπάρχουν όμως και πρακτικά ζητήματα που καθυλώνουν τη λειτουργία της παράταξης που είναι δύσκολο να ενεργοποιηθεί. Από την άλλη, αφού επανέλαβε πως ο ίδιος έχει πάντα την πόρτα του ανοιχτή για τα μέλη της παράταξης, απευθύνθηκε σε αυτά, καλώντας τα να παράσχουν εθελοντική βοήθεια για τη λειτουργία της, δεσμευόμενος για τη σύγκληση της ολομέλειας εντός του επόμενου διμήνου. Την πιστεύουμε αυτή την παράταξη, γιατί όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, μέσω αυτής της παράταξης έγινε μια πρωτόγνωρη διαδικασία δημοκρατίας και προχωρήσαμε στην επόμενη μέρα. Είναι, όπως πιστεύουμε, πρακτικά λίγο δύσκολο να ενεργοποιείς μια παράταξη. Η παράταξη είναι ένα μεγάλο όργανο, είναι μια μεγάλη δομή και πραγματικά δεν μπορούμε, δεν έχουμε τους μηχανισμούς ώστε να έχουμε μια συνεχή ενεργοποίηση της παράταξης. Απ' την άλλη μεριά, θέλω να πιστέψετε ότι αυτό το διάστημα που πέρασε τη μέρα που αναλάβουμε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για την αυτοδιοίκηση, για τη χώρα και για εμάς που έχουμε τα ενία της πόλης αυτή την περίοδο. Και γενικώς πάντα όταν συζητάμε με συνεργάτες και προσπαθούμε να εντοπίσουμε κάποια κενά στην επικοινωνία μας, πάντα μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα πώς μπορούμε να μοιράσουμε τον χρόνο μας, απ' την μια μεριά έχοντας μια αυξημένη ευθύνη πραγματικά στην κατεύθυνση ότι πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στα γραφεία μας, να δουλεύουμε και να παράγουμε έργο, να σκεφτόμαστε, να οραματιζόμαστε, να δημιουργούμε για την πόλη, τον Δήμο, τον τόπο. Και από την άλλη μεριά, σίγουρα θα πρέπει να πυκνώσουμε λίγο και με την επικοινωνία μας με τους πολίτες, την επικοινωνία μας με τις δημοτικές ενότητες. Νομίζω ότι όλοι έχετε αντιληφθεί ότι σαν Δήμαρχος, από την επόμενη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ποτέ δεν λειτουργήσα λαζονικά. Ποτέ αυτό το κομμάτι της εξουσίας μας δεν μπορεί να σου δημιουργήσει συστήματα λαζονίας κτλ. Με αποτέλεσμα τουλάχιστον όταν εσείς έρχεστε προς εμένα, η πόρτα μου να είναι πάντα ανοιχτή. Λέω βέβαια ότι ξανά και εμείς και εγώ πρέπει να ξανάρθουμε προς εσάς. Αυτό όμως θέλει και μια βοήθεια από εσάς. Θέλει μια εθελοντική βοήθεια, θα ήθελα να το πω κάπως έτσι, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε την παράταξη και από εδώ και πέρα να είναι πιο ενεργή. Διότι η παράταξη, όπως σας είπα, είναι ένας μεγάλος οργανισμός και αν δεν έχεις μια δομή από πίσω, όπως παραδείγματος χάρη έχουν κόμματα, όπου υπάρχουν πραγματικά και άνθρωποι που επαγγελματικά ασχολούνται με αυτό το κομμάτι της οργάνωσης των κομμάτων, στη δικιά μας περίπτωση των παρατάξεων, είναι λίγο δύσκολο λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τις θέσεις ευθύνης να οργανώσουμε όλη αυτή τη δομή. Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο κ. Μπέγκας αναφέρθηκε επιγραμματικά στις βασικές προτεραιότητες άσκησης της πολιτικής από τη Δημοτική Αρχή, με κυριότερη αναφορά τη βαρύτητα που δόθηκε στην κοινωνική πολιτική. Στάθηκε ακόμη στην οικονομική υγεία που αποπνέει ο Δήμος Ιωαννιτών σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους Δήμους της χώρας, αλλά και στα οραματικά έργα που μπορούν να προκύψουν μέσα από την υλοποίηση της νέας προγραμματικής περίοδου. Σημείωσε ακόμη πως είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στα προβλήματα των υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου και σε επιμέρους ενέργειες όπως η εξυγίανση της ΔΕΗ. Απ' τη μία μεριά ήμασταν υποχρεωμένοι να κινηθούμε και σε κάποιες διαφορετικές κατευθύνσεις σε σχέση με αυτές τις προτεραιότητες που είχαμε θέσει στην αρχή. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση μας ανάγκασε, όχι με την εγκαίνια του όρου, να ρίξουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική πολιτική από αυτό που υπολογίζαμε ότι θα επιφορτιστεί μια δημοτική αρχή όταν ξεκινούσαμε αυτή την προσπάθεια του προεκλογικού αγώνα για να λάβουμε τα ενία της πόλης. Πιστεύω λοιπόν ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και μέσω της δουλειάς που έγινε από τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, η υγεία του Δήμου Ιωαννιτών σε μια τόσο κρίσιμη ιστορική περίοδο, που πραγματικά, εάν ο καθένας από εμάς βρισκόταν σε συναθρήσεις επίπεδου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και εισέπρατε
αυτά που λέει συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι ο σχεδιασμός που κάνουμε για το νέο ΕΣΠΑ. Πραγματικά εδώ έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κυρίως τη δουλειά αυτή έχει επιφορτιστεί η αντιδημαργία του προγραμματισμού με επικεφαλής του Φανέσκου Μανολόβα, σε συνεργασία βέβαια πάντα και με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που σαν επικεφαλής πολιτικός προϊστάμενος είναι ο Γιάννης Ολιόντος, με την Αντιδημαρχία Οικονομικών, με τον Θωμάτο Γιωτίτσα. Υπάρχει δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ότι συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σημαντικά πράγματα, τα πιο οραματικά, γιατί τα πιο οραματικά έργα θα προέλθουν μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις, που είναι ισχυρές χρηματοδοτήσεις. Στα αξιοσημείωτα, η αναφορά από την αρχή κιόλας της εκδήλωσης του κυρίου Μπέγκα στην Δημοτική Παράταξη Κοινωνία Πολιτών, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Παντελή Κολόκα, που χαιρέτησε και αυτό στην εκδήλωση, κάνοντας λόγο για μια συνεργασία αυτοδιοικητικού επίπεδου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα για αντίστοιχες συνεργασίες και στο μέλλον. Ένα έμβλημα τιμής και το γεγονός ότι σε τέτοια εποχή, στην εποχή που ο καθένας από εμάς αυτή την αίθουσα ξέρουμε τη ζημιά που υπέστη η χώρα από τις νοοτροπίες και από την χειραγώγηση που υπήρξε από τα κόμματα, από τις κομματικές παρατάξεις, από τις επιρροές, από ένα σύστημα μη αξιοκρατικό, και νομίζω πως δεν θα υπάρξει ούτε ένας αυτή την αίθουσα που να μην το γνωρίζει εσωτερικά ότι αυτό ζήμιωσε τις κοινωνίες μας. Το να μπορεί να έχει κανείς ως στη φαρέτρα του, ως εφόδιο το γεγονός ότι μπορεί να συνεργάζεται καθαρά, νομίζω αυτό θα το κρίνει με τον καλύτερο και τον καθαρότερο τρόπο η ιστορία. Χαιρετισμό απευθύναν ακόμη οι τέος δήμαρχοι και μέλη της παράταξης, Λευτέρης Γκλίναβος και Αλέκος Σόφης. Ακόμη συγκρίνοντας αυτή τη δυσχέρεια υφίστανται στη δραστηριότητά τους οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα, κρίνοντας από περιόδους που τουλάχιστον θα θεωρούνται πιο δυσχερέστηνες από αυτήν. Και έχουμε δει η κατάσταση των πόλεων της Ελλάδος απέχει πολύ από την κατάσταση που επικρατεί στις πόλεις του εξωτερικού. Γιατί αυτό? Γιατί κάτι μας λείπει. Αυτό το κάτι πρέπει να το βρούμε, να δουλέψουμε όλοι μαζί, να βάλουμε το μυαλό μας, να καταθέσει αυτές τις ιδέες που χρειάζεται. Από την εκδήλωση πάντως καταγράφηκαν και ηχηρές απουσίες, με κυριότερη αυτή του πρώην δημάρχου και επικεφαλής της παράταξης Φίλιππα Φίλιου, αλλά και άλλων στελεχών που διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στην δημιουργία της ενιαίας παράταξης που διοικεί τα τελευταία χρόνια το Δήμο Ιωαννιτών.